τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, όπως σας είπα και χτες, και ήταν χωρισμένη σε δύο διαφορετικά βασίλεια. Το βασίλειο της Άνω, που είναι το Λούξορ, και το βασίλειο της Κάτω Αιγύπτου, που είναι το Δέλτα του Νείλου. Τώρα είμαστε στο Δέλτα του Νείλου. Είμαστε στην αρχή του Δέλτα του Νείλου. Είμαστε στην Κάτω Αίγυπτο. Η κάθε μία παλαιά είχε το δικό της βασιλιά, τα δικά της εμβλήματα, και όταν ενώθηκε η Αίγυπτος, ενώθηκαν και αυτά τα εμβλήματα. Όπως παραδείγματι η κορώνα του βασιλιά της Κάτω Αιγύπτου ήταν κόκκινη, ενώ της Άνω Αιγύπτου ήταν λευκή. Μετά την ένωση θα δούμε ότι ο βασιλιάς φοράει μια διπλή τιάρα, μια διπλή κορώνα, που είναι η κόκκινη εξωτερικός και η λευκή στο κέντρο, και δείχνει ότι είναι βασιλιάς Ηνωμένης Αιγύπτου. Η Ιερόφυτο στην Άνω Αίγυπτο είχαν τον λωτό, όχι το φρούτο που ξέρουμε, αλλά λωτό ονομάζαν οι αρχαίοι Αιγύπτα, τις οποίες στέλνει σε όλο τον κόσμο. Το μόνο που δεν δίνει σε μεγάλη ποσότητα είναι ο λωτός, για να μην χάσει την ονομασία του, διότι οι μεγάλες βιομηχανίες, όταν παίρνουν τα αρώματα από την Αίγυπτο, τους δίνουν άλλες ονομασίες για να μπορέσουν να τα πουλήσουν. Στην Κάτω Αίγυπτο, η Ιερόφυτο είχαν τον πάπυρο, και αυτό είναι ένα φυτό πάλι, όπως ο λωτός που έβγαινε μόνο του, γι' αυτό το είχαν Ιερόφυτο, και από αυτόν κάνανε τον πάπυρο. Στους πάπυρους θα πάμε να δείτε πώς κάνουν τους πάπυρους. Και αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε πάπυρους. Προσέξτε με αυτά που πουλάνε στο δρόμο και στο μουσείο και στις πυραμίδες, ας πούμε, πάπυρους, αφού υπάρχουν ινστιτούτα, θα πει ότι δεν πουλούνται και στο δρόμο οι αυθεντικοί πάπυροι. Έτσι. Αυτά στο δρόμο, αν είναι στις πυραμίδες ή αν είναι έξω από το μουσείο, που πουλάνε οι διάφοροι πολίτες, θα τα βρείτε, είναι απομιμήσεις. Ο θεότης που προστάτευε την Άνω Αίγυπτο ήταν η κόμπρα. Την Κάτω Αίγυπτο ήταν ο γήπας. Και αυτά τα δύο θα τα δούμε ενωμένα. Μπορεί ο βασιλιάς να μην φοράει διπλή κορώνα, αλλά να έχει πάνω στο κεφάλι του, να έχει τον γήπα και την κόμπρα. Είναι και αυτό έμβλημα Ηνωμένης Αιγύπτου. Στο Μουσείο του Καΐρου, το οποίο έγινε από τον Γάλλο Ογκοστ Μάριετ, και είναι η προσφορά του προς την Αίγυπτο, και από το 1905 λειτουργεί, έχει τα πλέον σημαντικά πράγματα που μπορούμε να δούμε, και είναι όσα βρέθηκαν στο μοναδικό ασύλλητο τάφο που βρέθηκε στην Αίγυπτο, που είναι ο τάφος του μικρού βασιλιά Τουταγχαμών. Στο δεύτερο όροφο εκτίθενται τα όσα βρέθηκαν σε αυτό το τάφο, και θα πάμε να τα δούμε, να πάρουμε μια ιδέα τι βάλανε οι Αιγύπτιοι μέσα στους τάφους. Μιλάω για τάφους, ναι, διότι από τάφους, και σε τάφους θα πάμε αργότερα, που είναι οι πυραμίδες. Από τάφους εμάθαμε την ιστορία της Αιγύπτου. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, λόγω των πλημμύρων, ζούσαν δίπλα στον Νείλο ποταμό, για να είναι δίπλα στη ζωή της Αιγύπτου, το νερό, αλλά τους τάφους τους έκαναν στην έρημο, και είναι αυτοί που σώθηκαν, και είναι από αυτούς που μάθαμε την ιστορία της Αιγύπτου. Γιατί τους τάφους τους κάνανε στην έρημο? Αν θέλετε να με προσέξετε, να μπορείτε να καταλάβετε την ξενάγηση στο μουσείο. Έτσι, δεν μιλάω έτσι απλώς για να μιλήσω, αλλά σας βοηθώ για να παρακολουθήσετε την ξενάγηση. Πρέπει, για να πούμε γιατί άφησαν τάφους, πρέπει να πούμε δύο λόγια για την ιστορία, για την θρησκεία την Αιγυπτιακή, την αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία. Τώρα διαφέρει. Τώρα η Αίγυπτος είναι αραβική μουσουλμανική χώρα. Πριν να γίνει μουσουλμανική ήταν χριστιανική χώρα. Είναι από τις πρώτες χριστιανικές χώρες. Λόγω του ότι πίστευαν παλαιά, τους έκανε όταν ήρθε ο Άγιος Μάρκος να πιστέψουν στον Χριστό. Και αργότερα, όταν ήρθε το Ισλάμ το 639, μπήκαν στο μουσουλμανισμό. Άρα σήμερα είναι αραβική μουσουλμανική χώρα, με 85 και πλέον 100% του πληθυσμού της μουσουλμάνους, και τους υπόλοιπους χριστιανούς, τους οποίους ονομάζομαι Κόπτες. Και οι Κόπτες, μπορούμε να πούμε, είναι οι αυθεντικοί απόγονοι των αρχαίων Αιγυπτίων. Θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων. Οι αρχαίοι Αιγυπτίοι, όπως και οι Έλληνες, είχαν πάρα πολλούς θεούς. Ναι, πίστευαν ότι η ανωτέρα δύναμη ήταν ο ήλιος, και
τις άλλες θεότητες αποθέωναν κάθε τι που τους έκανε καλό, κάθε τι που τους έκανε κακό. Όπως παραδείγματι, ξέρουμε ότι στον ήλιο υπάρχει ο κόδυλος και αυτόν τον αποθέωσαν. Όπως αποθέωσαν τον ήλιο που είναι η ζωή της Αιγύπτου. Δίνανε τις διάφορες ονομασίες, ήταν οι μορφές ή η δύναμη του ηλίου βάση, μέσω αυτών των θεοτήτων. Ο ήλιος, το ανώτερο πράγμα. Οι αρχαίοι, βλέποντας την τροχιά του ηλίου, ο ήλιος, ξέρετε, βγαίνει μικρός, το μεσημέρι είναι μεγάλος και μετά μικραίνει ξανά και δει. Το παρομοίωσαν με τη ζωή του ανθρώπου. Όταν μιλάμε για Αίγυπτο, θυμόμαστε πυραμίδες, τάφη, θυμόμαστε μούμιες. Ωραία. Να πούμε λοιπόν πώς έγινε και έχουμε τις μούμιες, πώς έγινε και έχουμε τους τάφους αυτούς που τους άφησαν και από αυτούς μάθαμε την ιστορία της Αιγύπτου. Παρομοίασαν τη ζωή του ανθρώπου με την πορεία που παίρνει ο ήλιος και είπαν ο άνθρωπος γίνεται μικρός όπως γίνεται μικρός ο ήλιος, μεγαλώνει όσο πάει, παίρνοντας την τροχιά του ηλίου και στο τέλος ο άνθρωπος μαζεύεται και μικραίνει σαν τον ήλιο. Ο ήλιος όμως βουτάει μες στην... Έτσι το πρωταπόγευμα βουτάει και μένει στην κάτω γη τις 12 ώρες της νυχτός και την άλλη μέρα ξαναβγαίνει. Ο άνθρωπος είναι σαν τον ήλιο. Πάρα πολύ να ξαναζήσει, γιατί όλα τα πράγματα είναι κυκλικά. Αλλά παρατήρησαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, δεν κάνει σαν τον ήλιο που μπαίνει στη γη. Όχι, ο άνθρωπος, η ψυχή του βγαίνει, το σώμα του παραμένει. Η ψυχή είναι που θα κάνει τα ταξίδια του ηλίου, φωτιζόμενος από τον ήλιο τις 12 ώρες της νυχτός ή όσο πάρει, και το σώμα παραμένει περιμένοντας την ψυχή να ξαναγυρίσει. Αυτή είναι η μετεψυχώση που πίστευαν. Αλλά το σώμα διαλύεται. Για αυτήν την Αιγύπτη λοιπόν, για να μείνει το σώμα σε καλή κατάσταση, να δεχτεί το ψυχή, άρχισαν να τα ρηχεύουν τα σώματα. Έτσι. Λοιπόν, λόγω του πιστεύω τους, τα ρήχευαν τα σώματα. Τώρα, πώς έχουμε τις μούμιες, υπάρχει ένας μύθος και είναι, ο μύθος αυτός είναι ότι ο πρώτος που αναστήθηκε ήταν ο Όσιρις και ο Όσιρις ήταν ο πρώτος θεός και βασιλιάς της Αιγύπτου, παντρεμένος στην αδερφή του την Ίσιδα και είχε έναν αδερφό τον Σεθ, παντρεμένο μια άλλη αδερφή την Ευθύς. Και ο Σεθ τον ζήλευε και μια μέρα αποφάσισε να τελειώσει από αυτόν. Και τον σκότωσε και έκοψε το σώμα του στα 14 κομμάτια και τα πέταξε μέσα στον ήλιο. Γιατί σαν Θεός θα μπορούσε να ξαναζήσει ο Όσιρις. Ενώ έτσι διαμελισμένος δεν θα μπορούσε να ξαναζήσει. Πέταξε τα κομμάτια στον ήλιο και έγινε εκείνος βασιλιάς. Και η Σιδά που αγαπούσε πολύ τον άντρα της, περίμενε δίπλα στον ήλιο και άρχισε να μαζεύει τα κομμάτια. Με την υλή του ήλιο με τη λάσπη άρχισε να ενώνει αυτά τα κομμάτια. Για να του δώσει και να παίρνει ζωή. Ήθελε, όταν έκανε το σώμα του, ήθελε να φέρει ένα... Δεν είχαν παιδιά για να εκδικηθεί τα όσα έγιναν στον Όσιρι και παρατήρησε ότι βρήκε μόνο 13 κομμάτια. Τα γενετικά όργανα του Όσιρι θα είχαν φάει τα ψάρια. Παιδί δεν μπορούσε να φέρει και η Ίσιδα που την γνωρίζουμε με φτερά και σαν γυναίκα Θεού, βασιλιάς Θεός ήτανε. Και εκείνη η θεά άπλωσε τα φτερά της, τον αγκάλιασε και όπως καταλαβαίνετε δίχως να έρθει σε επαφή. Έχουμε παρθενογέννηση εδώ, έτσι. Μένει σε ενδιαφέρουσα και φέρνει τον ορό. Το έμβλημα της Αιγυπτικής αεροπορίας που σας έδειξε χτες, έτσι. Είναι ο ορός, ο γιος του Όσιρι και της Ίσιδας. Θέλοντας τώρα να τον θάψει, δεν θα μπορούσε να... τι τον θέλει τώρα, έτσι, που είναι. Να βάλει, να γίνει ο Θεός του Άδη. Δεν μπόρεσε, αν τον σήκωνε θα διαμελιώνταν το σώμα του. Και παρουσιάστηκε πράσινο στο τσακάλι ο Θεός της ταργεύσεως και της φέρνει λωρίδες υφάσματος και τη λύγει αυτά τα κομμάτια. Και έτσι έχουμε τη μούμια. Θα πούμε τα υπόλοιπα στο μουσείο.